για την υποψηφιότητά του στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου με την εκλογική συνεργασία Κουκουέ Μιλάμδα Μιλάμδα Κουκουέ, σχολιάζει ο υποψήφιος βουλευτής Στέφανος Χατζησάβας, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη συνεργασία έχει ως στόχο να προβάλλει την κατεύθυνση του αγώνα, της αντίστασης, της διεκδίκησης και της πάλης. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αυτά που θα λέγαμε τα χρόνια των μνημονίων, η εργατική τάξη της χώρας μας, οι εργαζόμενοι όλοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, η νεολαία, οι φτωχοί αγρότες, ζουν σε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη, μια κατάσταση φτώχειας, εξαθλίωσης, ανεργίας, στέρησης στοιχειωδών δικαιωμάτων στον εργασιακό χώρο, υποβάθμισης των μισθών τους, ελαστικές σχέσεις εργασίας, αφαίρεσης κοινωνικών κατακτήσεων, ιδιαίτερα στην υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση, αλλά και επίσης αφαίρεση και στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι καταστέλλονται και κηρύσσονται παράνομες όλες οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Ζει επομένως υπό το βάρος μιας πολιτικής, η οποία υποβαθμίζει δραματικά τη ζωή του και η οποία πολιτική εκπορεύεται και επιβάλλεται από την λεγόμενη Τρόικα. Δηλαδή, τους εκπροσώπους επί της ουσίας των υπεριαλιστικών κέντρων σε Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι είναι και τα πραγματικά, αν θέλετε, αφεντικά αυτού του τόπου. Ωστόσο, τις θέσεις της εκλογικής συνεργασίας Κουκουέ Μιλάμδα Μιλάμδα Κουκουέ θέτει ο κύριος Χατζησάβας, τονίζοντας ότι η πολιτική της εξαθλίωσης και των μνημονίων θα συνεχίσει και μετά τις εκλογές. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από αυτές τις εκλογές τα πολύπλοκα εσωτερικά και εξωτερικά κέντρα του συστήματος αναζητούν τρόπο να συνεχίσουν να υποτάσσουν το λαό, αναζητούν τρόπο να διαμορφώσουν ένα πολιτικό σκηνικό, δηλαδή νέους πολιτικούς συσχετισμούς, την κυβέρνηση εκείνη η οποία θα μπορέσει να συνεχίσει να επιβάλλει την ίδια πολιτική. Με άλλα λόγια, πιστεύουμε ότι η πολιτική της εξαθλίωσης του λαού και των μνημονίων θα συνεχίσει και μετά τις εκλογές. Και μάλιστα, αν πάρουμε υπόψη μας ότι δεν είναι κάτι ελλαδικό, είναι μια συνολική τάση του κεφαλαίου και του υπεριαλισμού που εκφράζεται σε όλες τις χώρες και όχι μόνο τις χώρες του Νότου της Ευρώπης και η οποία παράλληλα δένεται με έντονους ανταγωνισμούς μεγάλων δυνάμεων όπως εκφράστηκε για παράδειγμα και με κεντρικό και επικίνδυνο τρόπο στην Ουκρανία. Ανταγωνισμούς οι οποίοι προκαλούν πολέμους, διάλυση χωρών και αίμα σε λαούς, όπως συμβαίνει στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή. Αν δέσουμε, λέω, αυτές τις εξελίξεις, την επίθεση, όπως είπα, που έχουν εξαπολύσει το λαό, τους ανταγωνισμούς και την βαθιά οικονομική κρίση, βλέπουμε ότι είναι ένα μείγμα πολύ σοβαρό και πολύ επικίνδυνο για τους λαούς, μείγμα το οποίο μεταφέρεται στη χώρα μας κάτω από ένα καθεστώς βαθιάς εξάρτησης, και ας μην ξεχνάμε ότι είναι και ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, πράγμα γεγονός που δεν μπορεί να ανατραπεί μόνο μέσα από τις κάλπες, ή μάλλον δεν μπορεί να ανατραπεί καθόλου μέσα από τις κάλπες, παρά μόνο στο επίπεδο του αγώνα. Κάλεσμα λοιπόν στο λαό κάνει η εκλογική συνεργασία Κουκουέ Μιλάμδα Μιλάμδα Κουκουέ με σκοπό να καταψηφίσει τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και να αποκρούσει τις εύκολες λύσεις και τα διλήμματα που πλασάρει ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσπαθήσει να βγει στο δρόμο του αγώνα ανασυγκροτώντας τις δυνάμεις για την επόμενη μέρα.